πολύ από εμάς. Αυτός δεν στάθηκε εκεί. Δεν τον εφησύχαζε αυτή η μακαριότητα της εύκολης κριτικής. Χαρακτήρας ζωηρός, από την πρώιμη εφηβική ηλικία, δεν έβρισκε ικανοποίηση στα εύκολα και στα τετριμένα. Και έβλεπε, εδώ στα Μπελάκη, που στέριωσε την οικογένειά του, έβλεπε γύρω του την ιστορία να καταστρέφεται από την αδιαφορία και την ιδιοτέλεια. Και μπήκε στη μάχη. Μπήκε στη μάχη τόσο δυναμικά που ούτε ο ίδιος σχεδόν το πίστευε. Πάλεψε με το κράτος. Προσπάθησε. Οικέτεψε. Ακούμπησε το όραμά του εκεί που έλπιζε πως θα έβρισκε ανταπόκριση. Ευήκον ους, που λέγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Πήρε κάποιες φρούδες υποσχέσεις. Αλλού απορρίφθηκε. Από άλλους επανειλημμένα λιδωρήθηκε. Συχνά απειλήθηκε. Έπρεπε πάντα φωτεινό αστέρι το όραμά του. Να σώσουμε τα αρχαία του νησιού μας. Να ανεβάσουμε την αυμαχία της Σαλαμίνας εκεί που ανήκει. Να διαφυλάξουμε το χώρο και να τον αναδείξουμε. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και το ευήκον ους βρέθηκε στη σημερινή Δημοτική Αρχή της Σαλαμίνας. Ο Χρήστος Μαριδάκης βλέπει τώρα να παίρνει σάρκα και οστά το όραμά του. Μέρα με τη μέρα. Χρόνο με το χρόνο. Στον τρίτο χρόνο των εορτασμών της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας, Δήμος Σαλαμίνας, εκτιμώντας τις 30χρονες προσπάθειές του, αποφάσισε να τιμήσει τον αγωνιστή του πολιτισμού του νησιού μας. Παρακαλείται η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Από την 28η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαλαμίνας, η οποία πραγματοποιήθηκε τη 18η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19. Θέμα ημερήσιας διάταξης. Βράβευση του συνεργάτη του Δήμου, κυρίου Χρήστου Μαριδάκη. Μετά την εισαγωγή του θέματος, ο Δήμαρχος, παίρνοντας το λόγο, πρότεινε να απονεμηθεί πλακέτα με τεπένου στον κύριο Χρήστο Μαριδάκη για τις μέχρι τώρα προσφερθείς υπηρεσίες του στα θέματα ιστορίας πολιτισμού, τονίζοντας ότι είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής σε ένδειξη εκτίμησης για μια ανιδιοτελή προσπάθεια και προσφορά που ως μοναδικό σκοπό έχει την ανάδειξη του νησιού μας. Ο κύριος Μαριδάκης, που παρευρίσκεται στη συνεδρίαση, ευχαρίστησε τους Δημοτικούς Συμβούλους που τον τιμούν ιδιαίτερος και αναγνωρίσουν την προσπάθειά του και το όραμά του. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την πρόταση του Δημάρχου, αποφασίζει ομόφωνα. Αποδέχεται την πρόταση του Δημάρχου να απονεμηθεί πλακέτα με τεπένου στον κύριο Χρήστο Μαριδάκη για τις μέχρι τώρα προσφερθείς υπηρεσίες του στα θέματα ιστορίας και πολιτισμού. Έτσι συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από την πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλείται ο Δήμαρχος Σαλαμίνας κύριος Γιάννης Τσαβαρίδης για την απολαμή και φυσικά παρακαλείται ο κύριος Χρήστος Μαριδάκης. Απονομή τιμητικής πλακέτας στον κύριο Χρήστο Μαριδάκη για τους αγώνες. Κύριος Μαριδάκης θα μας πει δύο λόγια. Φίλε Γιώργο, άκουσα με προσοχή αυτά που είπες και σκεπτόμουν αν αξίζω τέτοιες τιμές. Είμαι ένας απλός πολίτης που υπηρέτησα τον ναυτικό.
και επιβεβαιώνησα υποχρέωσή μου να συνεχίζω να το υπηρετώ, διότι έβλεπα έναν τόπο που ανήκει στην ιστορία, την παγκόσμια ιστορία, και που οι φυσικοί πυρονόμοι είναι οι συναδελφοί μου και όσοι έρχονται στο πολεμικό μεταναστικό, να έχει μπει στόχος και να καταστρέφεται μέρα με την ημέρα. 33 χρόνια πέρασαν. Αυτά τα πέτρινα χρόνια, κύριε Γιώργο, δεν περίμενα ποτέ ότι θα τιμηθώ. Αν είχε την τόλμη κάποιος να με τιμήσει. Διότι αν γυρίσουμε πίσω αυτά τα 33 χρόνια, θα δούμε λοιπόν ότι υπήρχε ένας μηχανισμός που έχει βάλει στόχο να αλλάξει τη χρήση γης, να την εξαφανίσει. Οι μπολντόζες ήδη έμπαιναν στον Δήμο και τον πέταγαν στη θάλασσα. Κατέστατε την άκρη της κοινοσούρας, ότως ώστε μετά από ορισμένα χρόνια να μην υπάρχει τίποτα να θυμίζει ότι έγινε η ναυμαχία της Αλαμίνος και έτσι να περάσει από την ιστορία στην μυθολογία. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να φτιάξω ένα σύλλογο των Εαδής με συναδέλφους του πολεμικού ναυτικού, διότι οι πολίτες τότε δεν άντεχαν την πίεση. Έτσι λοιπόν μεθοδικά προχωρήσαμε, σώσαμε τον Δήμο, κατορθώσαμε την κοινοσούρα να γίνει αλφαζόνη και να προχωρήσουμε τα οράματά μας σε διεθνές επίπεδο. Πράγματι, από την πρώτη στιγμή είχα τη βοήθεια του εκάστοτε αρχηγού του Στόλ. Είχα τη βοήθεια του πρώτου σχολείου, του Ηλιάδη. Και σιγά σιγά οι πολίτες με πλησίαζαν, διότι υπήρχε φόβος, κύριε. Πίσω από αυτό που βλέπετε, τον ιστορικό χώρο, κρυβόντουσαν τέτοια συμφέροντα που τρομοκρατούσαν τον κόσμο έμεσα και κυριαρχούσαν στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Λέω, ποιος θα είναι εκείνος που θα μου πει ευχαριστώ με αυτούς τους αντιπάλους. Και όμως βρέθηκε μετά από τόσα χρόνια αυτός ο Δήμαρχος και αυτή η Δημοτική Αρχή να με τιμήσει. Ξέρω πολύ καλά ότι η τιμή στο πρόσωπό μου δεν είναι μόνο για μένα. Είναι για κάθε πολίτη που αποφασίζει να υπηρετήσει την πατρίδα. Να προσφέρει σε αυτήν χωρίς να περιμένει τίποτα από κανέναν. Εύχομαι το όραμα να γίνει πραγματικότητα, που είναι και όραμα δικό μας και του Δημάρχου και όλων, το 2021 στο Δήμο των Σαλαμινομάχων, γιατί όπως λέει το ψήφισμα το 110 που μου έδωσε την τιμή ο Δήμος να εισηγηθώ και να γίνει αποδεκτό, έλεγε ότι στο πρόσωπο των Ελλήνων Αμάρχων έχουμε την ιστορία του Θεμιστοκλή και στο πρόσωπο των πληρωμάτων των Σαλαμινομάχων έχουμε τους Μεντούνας Ναύτες. Αυτούς τιμούμε αύριο. Εύχομαι κάποτε, αν θα γίνει το 2021, την ημέρα του Τίνγκου, εκεί να έρθουν τα πλοία των Ευρωπαίων για να τιμούν την ελευθερία και τη δημοκρατία, να υποστήλουν τη σημαία τους σε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για αυτό, για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Μόνο έτσι, εάν θέλουν πραγματικά να τιμούν την ελευθερία και τη δημοκρατία, πρέπει να τιμούν αυτούς που την καθιέρωσαν. Μόνο έτσι, αν θέλει η Ελλάδα, αν θέλει η Ευρώπη να τιμήσει αυτούς, θα πρέπει το 2021 η Σαλαμίνα να γίνει πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Έτσι. Αγαπητέ φίλε Δήμαρχε, εύχομαι ο Θεός να σου δίνει χρόνια και υγεία. Αγαπητοί σύμβουλοι του Δήμου Σαλαμίνος του Ιστορικού, που δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή να σε τιμά ιστορικός Δήμος. Γιατί όλοι εμείς, κύριοι, μπροστά σε αυτό το μεγαλείο δεν υπάρχουμε. Είμαστε ένα τίποτα. Απλούστατα εκτιμούμε την αποστολή μας, μην τυχόν και πάρουμε τον τίτλο του Έλληνα, που είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στον κόσμο. Και ο Έλληνας, από ό,τι ξέρετε, είναι πολίτης της γης. Απλούστατα η πατρίδα μας, η συγκεκριμένη, είναι αυτή που μας γεννά. Και η αποστολή μας είναι να παράγουμε πολιτισμό συνέχεια. Και αυτό γίνεται με την ενότητα. Και η ενότητα ήρθε και το 1480, αλλά ήρθε και σήμερα με τους Δήμους. Έτσι λοιπόν, ενωμένοι εμείς οι Έλληνες, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα προχωρήσουμε, μας έχει ανάγκη ο μελλοντικός κόσμος, για να πληροφορήσουμε αυτό το αγαθό που λέει ελευθερία, δημοκρατία και πολιτισμός μέσα από την καθημερινή δράση. Αγαπητέ μου Δήμαρχε, αγαπητέ φίλε, ο Θεός να σε έχει καλά. Και εσύ, φίλε Γιώργο, με συγκίνησες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω και να συνεχίσει σύμφωνα με τις αμέσως. Η Αγγλία ήταν μία απάντηση πάνω σε αυτά που είπε.
Γιατί πραγματικά η συγκινησιακή φόρτωση του Χρήστου Μαριδάκη δείχνει το πόσο ευαίσθητος άντρας είναι. Και οι ευαίσθητοι άντρας είναι συνάμα και δυνατοί άντρες. Και κάτι τελευταίο. Η ναυμαχία της Αλαμίνας δεν θα γίνει ποτέ μυθολογία, Χρήστο. Μυθολογία δεν θα γίνει ούτε ο Αισχύλος, ούτε ο Ευρυπίδης. Είναι ιστορία που παραμένει και θα παραμείνει στους αιώνες. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ξέχασα να σας πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Αυτό εδώ είμαι υποχρεωμένο να το αφιερώσω κάπου. Το αφιερώνω στην οικογένειά μου που τράβηξε πολλές δυσκολίες αυτά τα 30 χρόνια με αυτόν τον αγώνα. Τους είχα δίπλα μου. Αλλά κυρίως το αφιερώνω σήμερα στη σύζυγό μου. Τη χώρα μας, όπως έκανε σε ένα μυομάκι που ενώθηκε και αγωνίστηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.